Αρκούδε, ποιος τα έκανε έτσι εδώ πέρα? Ω, έλα μάσα, ας φάμε. Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Τρώτε? Έλα μάσα να φας μαζί μας. Νομίζω πως δεν προλαβαίνω, αλλά φαίνονται πεντανόστιμα. Αρκούδε, ξέρεις να μαγειρεύεις πολύ ωραία. Φάει λίγο μάσα και μετά φεύγεις. Δεν προλαβαίνω καθόλου. Θα τα πούμε μετά. Αλλά πεινάω πολύ. Μήπως να γυρίσω να φάω? Έλα αρκούδε, έλα να φάμε. Μάσα, πρέπει να μαγειρέψουμε. Μήπως να φωνάξουμε και την Τώρα? Ναι, μπορούμε να της χτυπήσουμε το κουδούνι. Τιν-τον. Μπορεί να μην είναι εδώ. Ναι, μάλλον δεν θα είναι. Πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε και να φάμε τότε, Μάσα. Ναι, αρκούδε, φύγαμε. Ας πάμε σπίτι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ορίστε, έτοιμο το φαγητό. Είμαστε έτοιμοι να φάμε. Ναι, τέλεια αρκούδε. Έχεις μαγειρέψει υπέροχο φαγητό. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Φαίνεται πολύ ωραίο. Να σου βάλω και λίγο χυμό. Στο μόφ σου το ποτηράκι. Τον έστυψα εγώ. Είναι χυμός πορτοκάλι. Ω, τέλεια! Φυσικός χυμός πορτοκάλι. Μου άρεσε πολύ. Πολύ ωραία, Μάσα. Ας δοκιμάσουμε όμως και το φαγητό. Να δούμε αν όντως βγήκε ωραίο. Κοίτα τι μαλακό που είναι. Σου αρέσει εσένα, Μάσα? Το έκανα ωραίο το φαγητάκι? Ναι, φυσικά αρκουδέ, είναι πεντανόστιμο. Ωραία. Χαίρομαι που σου αρέσει. Και ο χυμός πορτοκάλι είναι απίθανος. Ναι, είναι όλα τέλεια αρκούδε. Τα έχεις φτιάξει όλα υπέροχα. Τιν-τον. Μάσα, ποιος είναι? Δεν ξέρω. Πάω να ανοίξω. Γεια σας, τι κάνετε? Σας πέτυχα στο φαγητό. Ναι, Μάσα, έλα. Έλα να φας μαζί μας. Έχει μαγειρέψει ο αρκούδος. Νομίζω πως δεν προλαβαίνω, αλλά φαίνονται υπέροχα. Ναι, είναι, Μάσα. Τα έφτιαξε πολύ ωραία ο αρκούδος. Και έφτιαξε και ωραίο χυμό πορτοκάλι. Α, πολύ ωραία. Μυρίζουν υπέροχα. Αρκούδε, ξέρεις να μαγειρεύεις τέλεια. Κάποια στιγμή θα έρθω κι εγώ να φάμε όλοι μαζί. Φυσικά, Μάσα. Άμα θέλεις, κάτσε και τώρα. Νομίζω πως δεν προλαβαίνω, αρκούδε. Αν και θα το ήθελα πάρα πολύ. Όμως πεινάω επίσης πολύ. Μήπως να γυρίσω να φάω? Και οι δουλειές θα περιμένουν. Η πείνα όμως δεν ξέρω αν μπορεί να περιμένει. Και τα φαγητά του αρκούδου φαινόταν τόσο ωραία. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Θέλω να γυρίσω πίσω. Ή μήπως να μην γυρίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω.
να πάω στις δουλειές μου ή να γυρίσω να φάω. Νομίζω πως οι δουλειές μπορούν να περιμένουν. Έτσι κι αλλιώς θα τις κάνω αργότερα. Ας γυρίσω στον αρκούδο και τη μάσα να φάω λιγάκι ωραίο φαγητό του αρκούδου. Εσείς τι λέτε? Ναι, θα γυρίσω πίσω στον αρκούδο και τη μάσα να φάω. Γιατί έχω πεινάσει πάρα πολύ και δεν μπορώ να κρατηθώ. Ω, παιδιά, ξανά ήρθα. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Καλά έκανες, μάσα. Έλα, κάτσε στην παρέα μας. Άμα θέλεις μπορείς να φας και όλα στο φαγητό μας. Όχι, εντάξει, φάτε εσείς και εγώ ήρθα απλά για την παρέα. Ω, μάσα, φυσικά. Έλα, κάτσε μαζί μας. Θα περάσουμε ωραία. Πολύ ωραία. Φυσικά και θα κάτσω μαζί σας. Εγώ δεν μπορώ να μη φάω όλο το φαγητό του αρκούδου. Είναι υπέροχο. Θέλεις μας να δοκιμάσεις? Κοίτα τι ωραίο που είναι. Αρκούδε, τι θα έλεγες να πάμε να φέρουμε ένα γλυκάκι? Ναι, σωστά, μάσα. Πάμε να φέρουμε ένα γλυκάκι στη μάσα. Περίμενε εδώ, μάσα. Ερχόμαστε αμέσως. Εντάξει, αρκούδε. Θα σας περιμένω εδώ. Ωραία, δεν θα αργήσουμε. Ας φάω άλλη μία πριν φύγω. Είναι τόσο ωραίο και δεν μπορώ να αντισταθώ. Τώρα που έφυγαν, θα φάω λιγάκι από το φαγητό τους. Δεν έχει πολύ πλάκα. Θα φάω και από το αρκούδου και από τις μάσας. Φαίνεται πεντανόστιμο. Όρμησα στο φαΐ. Το έφαγα όλο. Ας φάω λιγάκι από το αρκούδου, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο. Έφαγα όλο το φαγητό. Έσκασα. Είναι τέλειο. Υπέροχο φαγητό έφτιαξε ο αρκούδος. Ας πιω λιγάκι και χυμό, γιατί δίψασα. Τέλεια. Ευτυχώς έφαγα. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Αλλά ας πειράξω τα πιάτα για να νομίσουν ότι ήρθε κάποιος άλλος και τα έφαγε. Να μην καταλάβουν ότι ήμουν εγώ. Δεν έχει πολύ πλάκα. Τώρα αποκλείεται να καταλάβουν ότι ήμουν εγώ που έφαγα τα φαγητά τους. Ας φύγω να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Αρκούδε, τι έγινε εδώ πέρα? Κάποιος πείραξε τα φαγητά μας και τα πιάτα, τα πιρούνια, τα ποτήρια είναι όλα στο πάτωμα. Ω, μάσα, δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Μήπως η μάσα? Μα πού είναι η μάσα? Δεν ξέρω, αρκούδε, μα κοίτα εδώ είναι όλα χάλια. Έχεις δίκιο. Όλα είναι πεταμένα στο πάτωμα. Σίγουρα η μάσα θα πεινούσε πολύ και θα έφαγε το φαγητό και από την πολύ χαρά της τα έκανε όλα άνω κάτω. Μάλλον έχεις δίκιο. Η μάσα, επειδή πίναγε πολύ και δεν της δώσαμε φαγητό. Ναι, σωστά. Τέλος πάντων,
Δεν πειράζει, ας τα μαζέψουμε τώρα εμείς και να τα τακτοποιήσουμε όλα. Ναι, εντάξει.